Εμείς σήμερα είπαμε να αφιερώσουμε αυτή την εκπομπή από πολύ νωρίς την περασμένη εβδομάδα στην Παγκόσμια Μέρα Ψυχικής Υγείας, γιατί σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα Ψυχικής Υγείας. Και για αυτό το θέμα θα μιλήσουμε με την κυρία Ιωάννα Καλία, που είναι ψυχολόγος και η οποία τρέχει διάφορα προγράμματα σε σχολεία, στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, για να μάθει στα παιδιά πώς να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους, πώς να είναι καλά με όλα τους τα συναισθήματα και να τα εξωτερικεύουν. Όχι μόνο τη χαρά, αλλά και τη λύπη, τη στενοχώρια, την οργή πολλές φορές. Θα καλησπερίσω λοιπόν την κυρία Καλία. Κυρία Καλία, καλησπέρα σας. Τι κάνετε? Καλησπέρα σας. Μια χαρά, κυρία. Όπως καταλαβαίνετε, θα αναφερθούμε πάρα πολύ βεβαίως στο πρόγραμμα αυτό που κάνετε. Αλλά θέλω να σας κάνω έτσι μια ανθρώπινη ερώτηση. Σαν γυναίκα, άνθρωπος, δεν ξέρω αν είστε και μητέρας, αλλά και σαν ψυχολόγος. Εσείς όταν ακούτε τέτοιες ειδήσεις, τις εξηγείτε επιστημονικά? Οργίζεστε σαν όλους εμάς, ας πούμε? Πώς ακριβώς διαχειρίζεστε μια τέτοια ακραία είδηση? Ως γυναίκα, ως μητέρα, ως άνθρωπος που ζει μέσα στην κοινότητα, τέτοιες συζητήσεις φυσικά και δημιουργούν συναισθήματα σε πάρα πολλά επίπεδα, δύσκολα συναισθήματα, στεναχώρια, σοργής όπως λέτε, στεναχώρια γιατί συμβαίνει αυτό, οργή για πώς προέκυψε, πώς φτάσαμε μέχρι εκεί, τα οποία είναι πολύ σημαντικό να μάθουμε να τα αναγνωρίζουμε και να τα διαχειριζόμαστε για να μπορούμε να, και να τα συζητάμε με τα παιδιά μας, αλλά και οι ίδιοι να δούμε πώς μπορούμε να βοηθάμε ως προς μια καλύτερη προοπτική στην κοινωνία μας, ώστε να μην υπάρχουν τέτοια γεγονότα. Ωραία, πείτε μου, να πιάσω από αυτό που είπατε. Εγώ, ας πούμε, σήμερα κάθομαι στο σπίτι με την κόρη μου, γιατί έχω και κόρη, έχω και γιο. Και γιο, να μιλήσουμε και για το γιο, έτσι. Και ακούω αυτή την είδηση και είναι και τα παιδιά μου δίπλα. Πώς τους εξηγώ τι είναι αυτό, πώς να αποφύγουν κάτι τέτοιο? Δεν ξέρω, στις ερωτήσεις τους τι να απαντήσω? Αρχικά είναι πολύ σημαντικό από πολύ μικρή ηλικία να χτίζουμε υγιείς γέφυρες με τα παιδιά μας, υγιείς γέφυρες επικοινωνίας. Να μπορεί να υπάρχει ανοιχτότητα, να μπορούμε να συζητήσουμε όλα αυτά που συμβαίνουν και να μπορούμε και να τα εξηγήσουμε. Να εξηγήσουμε και τα καλά που υπάρχουν εκεί έξω στον κόσμο, αλλά και τα δύσκολα και πώς μπορώ να τα διαχειριστώ. Το κανάλι εμπιστοσύνης μέσα στην οικογένεια είναι το πιο σημαντικό που μπορούμε να καλλιεργήσουμε με τα παιδιά μας, προκειμένου να μπορούν να νιώθουν άνετα, να μας πούνε αυτό που συμβαίνει στην καθημερινότητά τους. Για να μπορέσουμε να προλάβουμε, γιατί σε κάθε τι που συμβαίνει, το πιο σημαντικό είναι η πρόληψη. Ναι, αλλά να σας πω κάτι. Πραγματικά το ρωτάω έτσι όπως το σκέφτομαι ακριβώς, δεν το επεξεργάζομαι. Πρακτικά εντελώς τι τους λέω? Είναι ένας κακός άνθρωπος που έκανε αυτό, αλλά είναι και άλλοι 213 που ανταποκρίθηκαν σε αυτό? Δηλαδή είναι μια διάσταση πολύ έτσι μεγάλη αυτή, αυτό που συμβαίνει. Έτσι είναι. Έτσι είναι, ότι υπάρχουν έξω και καλοί, υπάρχουν και κακοί άνθρωποι. Και πρέπει να μάθουμε εμείς να χτίζουμε τις ασπίδες προστασίας μας προς τον έξω κόσμο. Πώς μπορώ να προφυλάξω τον εαυτό μου? Πώς μπορώ εγώ να είμαι καλά γύρω μέσα σε έναν τέτοιο κόσμο, ας πούμε? Mm-hmm. Πάντοτε συνέβαιναν και άσχημα γεγονότα. Όμως το καλό είναι πώς χτίζω ασπίδες προστασίας. Μπορώ και εγώ και καλλιεργώ την ψυχική μου ανθεκτικότητα, mm-hmm, mm-hmm, για να μπορώ να ανταπεξέλθω σε τέτοιες δυσκολίες. Και αυτό είναι ακριβώς που δουλεύουμε και εμείς μέσα στα σχολεία. Κυρία Καλία, θα ήθελα να σας ρωτήσω για την ηλικία των παιδιών, γιατί η ροή της πληροφορίας έχει γίνει πολύ σκληρή πια, mm-hmm, και πετάγεται μπροστά μας η δυσάρεστη είδηση ανά πάσα στιγμή, στις ειδήσεις, στην τηλεόραση που μπορεί να έχουμε ανοιχτή. Πώς το διαχειριζόμαστε όλο αυτό σε σχέση με ένα μικρό παιδί που θα δει κάτι που δεν μπορεί να διαχειριστεί ακόμα λόγω ωριμότητας? Κοιτάξτε να δείτε την εικόνα και την πληροφορία που δέχεται το παιδί μας. Την διαχειριζόμαστε φυσικά στο βαθμό που αντέχει και το ίδιο το παιδί και το σταματάμε μέχρι εκεί που μπορούμε να κουβεντιάσουμε μαζί του και να το εξηγήσουμε. Δεν θα βάλουμε ένα μικρό παιδί να δει τις ειδήσεις όπως παρουσιάζονται στην τηλεόραση με όλη την... σε όλο το φάσμα, mm-hmm, θα τους συζητήσουμε, μπορεί να το ακούσει κάπου, σε μια κουβέντα μεγάλων πιθανώς. Θα του δώσουμε το χώρο να κάνει τις ερωτήσεις του, να το ακούσουμε, να το απαντήσουμε σύμφωνα με την ηλικία του, να καταλάβει το καλό και το κακό. Το καλό και το κακό έχει διακυμάνσεις από την προσχολική στη σχολική και μετά στην εφηβική ηλικία.
Αλλιώς θα μιλήσω στον έφηβο, αλλιώς θα μιλήσω σε έναν ήπιο ή σε ένα παιδί δημοτικού. Εμείς στο βαθμό που μπορεί να αφομοιώσει την πληροφορία. Εμείς που αποφεύγουμε ως γονείς μικρών παιδιών να πούμε κάτι τέτοιο στο παιδί μας, όμως υπάρχει και το σχολείο. Που αυτό δεν μπορούμε να το προβλέψουμε. Δηλαδή, το τι θα του πούνε στο σχολείο, πώς θα το αντιμετωπίσουν τα μικρά παιδιά εκεί, πώς θα του μεταφέρουν την πληροφορία στην ουσία. Mm-hmm. Είναι χρήσιμο να ρωτήσουμε το ίδιο το παιδί τι έχει καταλάβει. Δηλαδή, να μας πει, άκουσες αυτό, τι κατάλαβες, πώς εσύ το αντιλαμβάνεσαι, τι θες να με ρωτήσεις. Τις περισσότερες φορές αυτό που κάνουμε ως γονείς είναι να προτρέχουμε, να τα πούμε όλα, να τους εξηγήσουμε, να δώσουμε λύσεις πιθανώς, γιατί ήδη έχουμε φόβους, ήδη έχουμε άμυνες αντιστάσεις. Οπότε ας δούμε τι κατάλαβε το παιδί, ας δούμε πώς το βλέπει και μετά πάνω στις απορίες του μπορούμε να απαντήσουμε. Κάτι τελευταίο... Και οι μανάδες... Ναι, πείτε μου. Συγγνώμη, σας διάκοψα. Ξέρουν πολύ καλά τα παιδιά τους και τα όρια τους και τις αντοχές τους και τι μπορεί να ακούσει το καθένα. Κάτι τελευταίο, πριν μιλήσουμε για τη δράση που κάνετε εσείς, που πηγαίνετε και στα σχολεία και έτσι μιλάτε στα παιδιά και κάνετε διάφορες δράσεις. Ένα πρώτο πράγμα που δεν ξέρω αν είναι καλός ή κακός που το σκεφτόμαστε, είναι, δηλαδή, καλά, αυτό το παιδί δεν μίλησε στη μαμά του ή δεν μίλησε στον μπαμπά του. Ως που καμιά φορά, ξέρετε, έρχεται και η δική σου μέρα που η κόρη σου μπορεί να έκανε κάτι και να μην στο είπε τελικά, ενώ εσύ νομίζεις ότι έχεις την καλύτερη σχέση με το παιδί σου και το μαθαίνεις εκ των υστέρων. Υπάρχει κάποιο μοτίβο, ας πούμε, που κάποια παιδιά δεν λένε στους γονείς τους κάτι που τους έχει συμβεί? Υπάρχει κάποιο μοτίβο συμπεριφοράς μέσα στο σπίτι που αποτρέπει αυτά τα παιδιά από το να μιλήσουν στους γονείς τους? Όπως σας είπα και πριν, εξαρτάται πώς σε κάθε οικογένεια καλλιεργούν αυτές τις γέφυρες επικοινωνίας. Σίγουρα μπορεί και μια οικογένεια να το έχει χτίσει καλά αυτό και κάποιο βίωμα ενός παιδιού λόγω ντροπής να φοβηθεί να το πει ή να το εκφράσει. Είναι καλό να παρατηρούμε το παιδί μας, να βλέπουμε πότε αλλάζει η συμπεριφορά του, να δούμε αν αποσύρεται περισσότερο, αν φαίνεται ότι κάτι το προβληματίζει και να βρούμε τον τρόπο που σιγά σιγά, όχι απαιτητικά, τι σου συμβαίνει, μπορούμε να του μιλήσουμε για κάποια δικιά μας δυσκολία, αν δούμε ότι κάτι τον απασχολεί, για να ανοίξουμε μια κουβέντα, για να δείξουμε ότι και εμείς δεν είμαστε άτρωτοι, προκειμένου να το βοηθήσουμε να ανοιχτεί. Θα σας ρωτήσω τώρα και κάτι άλλο που είναι έτσι ιδιαίτερα γενικό, βέβαια, νομίζω, αλλά όταν έχει συμβεί κάτι τέτοιο, όπως αυτό που συνέβη, ας πούμε, στη 12χρονη, το ξεπερνάει ποτέ ένα παιδί όταν γίνεται, τέλος πάντων, και βοήθεια να λάβει, έτσι, όταν μεγαλώσει, το ξεπερνάει αυτό ποτέ? Αυτό είναι πλέον ζήτημα της θεραπευτικής διαδικασίας και πώς επενδύει και το ίδιο παιδί, αλλά και το ευρύτερο πλαίσιο του οικογενειακό κοινωνικό με τον θεραπευτή, προκειμένου να μπορέσει να το διαχειριστεί, να προχωρήσει και να εξελιχθεί σε έναν υγιή ενήλικα. Μάλιστα. Ας φύγουμε λοιπόν από αυτό και πάμε σε αυτή τη δράση που κάνετε εσείς και που πηγαίνετε στα σχολεία. Εξηγήστε μου τι ακριβώς είναι αυτό. Αρχικά να πούμε ότι σήμερα για την Παγκόσμια Μέρα ναι. Ψυχικής Υγείας έχουμε αφιερώσει τις δράσεις μας σε μια γενικότερη καμπάνια με κεντρικό μήνυμα ότι όλα τα συναισθήματα είναι ok, προκειμένου έτσι να απευθυνθούμε στο νεανικό κοινό. Και να μπορέσουμε να τους δώσουμε το χώρο να καταλάβουν ότι δεν υπάρχουν μόνο τα καλά εντός εισαγωγικών συναισθήματα. Όλα τα συναισθήματα μπορούν να βρουν το χώρο τους. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η γενικότερη δουλειά που κάνουμε με τις σχολικές μονάδες, πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες εκπαίδευσης. Η Εταιρεία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Παναγιώτης Κελαρόπουλος λοιπόν πραγματοποιεί το πρόγραμμα «Ζώντας και μαθαίνοντας μαζί», ευαισθητοποίηση, πρόληψη ψυχικών διαταραχών, ενδυνάμωση της ψυχικής ανθεκτικότητας στη σχολική κοινότητα. Το πραγματοποιούμε συστηματικά τα τελευταία χρόνια με την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας, όπου στην ουσία αφορά ένα ψυχοεκπαιδευτικό πρόγραμμα, πολυδιάστατο πρόγραμμα πρόληψης, το οποίο έχει στόχο την ευαισθητοποίηση, την εκπαίδευση, την παρέμβαση στην κρίση, με έμφαση στην προαγωγή της ψυχικής υγείας μέσα από την ενδυνάμωση της ψυχικής ανθεκτικότητας. Δουλεύουμε τόσο με παιδιά όσο και με εφήβους, προκειμένου να μπορέσουμε να τους στηρίξουμε στη φάση ζωής που βρίσκονται, να μάθουν να αναγνωρίζουν και να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους, να αποδέχονται τη διαφορετικότητα,
να μπορούν να ενισχύουν την ομαδικότητα και τη συλλογικότητά τους, να τους ενδυναμώνουμε και γενικότερα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο δουλεύουμε πολλά θέματα που άπτονται και της επικαιρότητας. Βλέπετε, υπάρχει ελπίδα μέσα στα σχολεία μας, κυρία Καλία, έτσι, μην απαγοητευόμαστε. Αν υπάρχει ελπίδα, βεβαίως. Να ξέρετε, επίσης, να σας πω και κάτι. Ναι, πείτε μου. Μέσα από αυτό το πρόγραμμα εμπλουτιζόμαστε και εμείς πάρα πολύ, από τα ίδια τα παιδιά και τους εφήβους. Αυτή η ελπίδα που πηγάζει από αυτούς διαχέεται και σε εμάς και είναι ζωοποιός δύναμη. Πάντως, αυτό με τα συναισθήματα που λέτε, καλό είναι να τα ακούμε και οι μεγάλοι. Γιατί όλα αυτά είναι καλά. Η μεγάλη αλήθεια είναι ότι πολλές φορές θάβουμε τα συναισθήματά μας. Είτε επειδή δεν θέλουμε να δυσαρεστήσουμε τους δίπλα μας, δεν εκφράσουμε αυτό που αισθανόμαστε. Από εμάς έχει ξεκινήσει αυτό. Έχουμε ενοχοποιήσει το αρνητικό συνέστημα και δεν το εκφράζουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και θα κλείσουμε με ένα πολύ ωραίο βιντεάκι που έχετε φτιάξει για αυτή την ημέρα με τα γνωστά μας emoji, έτσι για να το καταλαβαίνουν και τα παιδιά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Όλα τα συναισθήματα είναι ok. Μη φοβάσαι να τα νιώσεις. Όταν κάνεις χώρο για όλα τα συναισθήματά σου, μπορείς να τα διαχειριστείς καλύτερα.